Την 1η Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν για τη νέα σεζόν τα πρωταθλήματα 2ης και 3ης κατηγορίας του Εύρου. Στην Επιτροπή Διαιτησίας από φέτος Προεδρέμων θα είναι ένα μέλος της ΕΠΣ με δύο διαιτητές του Συνδέσμου, ενώ σύμφωνα με τον κύριο Καραβασίλη η διαιτησία στον Εύρο πάει αρκετά καλά. Σε πολύ καλά επίπεδα βρίσκεται η διαιτησία στον ομό Εύρου, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χρήστο Καραβασίλη, ενώ αναφέρθηκε και στον Γιώργο Κυριαζίδη που είναι στη Football League και παρακολουθείται από τους αρμόδιους για να μεταπηδήσει στη Super League. Μου φαίνεται πάμε πάρα πολύ καλά, γιατί αρχίζουν να βγαίνουν νέοι διαιτητές, τους έχουμε εμπιστοσύνη, δείχνουμε πάρα πολύ βάρος, δίνουμε πάρα πολύ βάρος να προωθήσουμε τους νέους διαιτητές. Αυτή είναι η εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον Αρχιερετή μας κύριο Χατατούδη, να μπορέσει να αξιοποιήσει ό,τι νέο έχει, να γίνει πλήρη ανανέωση, να βγάλει και άλλα παιδιά από τη σχολή, να μπορέσουμε να προωθήσουμε και στις εθνικές κατηγορίες για να έχουν και κίνητρο οι διαιτητές, να ανεβούν στη Β' και Γ' και Δ' εθνική, από τη Δ' θα ξεκινήσουν και Α. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν αξιόλογο διαιτητή στη Β' εθνική, θα προσπαθήσουμε, αν και εκείνο είναι υγιής, να πάει στην Α' κατηγορία, γιατί είναι αξιόλογος, τον παρακολουθούν. Έχει κάνει πάρα πολύ καλά παιχνίδια ο διαιτητής μας της Β' Εθνικής, ο Γερούς Κυριαζίδης. Πιστεύω ότι σε αυτό το κομμάτι βελτιωνόμαστε πάρα πολύ. Από τη σεζόν 2011-2012 στην Επιτροπή Διαιτησίας θα υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Πρώτη φορά και στην Ομοσπονδία και στις Ενώσεις θα προείσετε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Δηλαδή η ΕΠΟ θα έχει δικό της άτομο μέσα στην Επιτροπή που θα προεδρεύει και εμείς θα διορίσουμε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα έχει δύο διαιτητές που θα προεδρεύει το δικό μας μέλος. Αυτή η αλλαγή είναι η ουσιώδης που γίνεται φέτος πρώτη φορά με τους καινούριους κανονισμούς που φέρνει η ΕΠΟ στη Γενική Συνέλευση. Και πώς θα βγαίνουν οι τριπλέτες, θα είναι ο αρχιδιαιτητής υπεύθυνος ή θα τους ορίζει το μέλος της ΕΠΣ και θα συμφωνούν οι διαιτητές? Το μέλος, ο πρόεδρος, επειδή δεν γνωρίζει τα της διαιτησίας, βασικά το κομμάτι θα το κάνουν πάλι οι δύο διαιτητές που θα είναι στην Τριμήλια Επιτροπή, αλλά θα έχει άμεση γνώμη και θα εκφέρει για τους ορισμούς που θα γίνονται. Δηλαδή θα έχει άμεση και θα ενημερώνει, που μέχρι τώρα σήμερα δεν γνώριζε η Ένωση στους ορισμούς, αλλά τώρα επειδή θα έχει μέλος δικό της που θα συνεδριάζει και θα ορίζει στις εντακτές ημερομηνίες, θα είναι στα γραφεία της Ένωσης που θα γίνονται οι ορισμοί, θα έχει άμεση γνώμη. Και όπου δημιουργείται πρόβλημα θα έχει και το λόγο, θα λέει ότι αυτός ο διαιτητής έχει δημιουργήσει προβλήματα εκεί. Θα είναι ένας διαιτητής από το νότιο τμήμα του Εύρου και ένας από το βόρειο τμήμα? Αυτό είναι θέμα της διαιτησίας. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε τον κύριο Στατούδη, ο ίδιος θα μας προτείνει και ένα ακόμα. Βασικά θα φάει από το Βόρειο Εύρο για να έχει συνεργασία, γιατί ο νόμος είναι έτσι ιδιόμορφος που αναγκαστικά πρέπει να είναι και ένας από πάνω και ένας από εδώ για να μπορούν να συνεργαστούν και να μοιράζουν και τα φύλλα αγώνες και να παρακολουθούν και οι διαιτητές. Τα πρωταθλήματα κύλησαν ομαλά στον ομό Εύρου πλην ενός μεμονωμένου περιστατικού. Για μένα πήγε πάρα πολύ καλά. Επεισόδια δεν είχαμε. Μόνο ένα μεμονωμένο γεγονός υπήρξε στο τέλος της περίοδου, σε αγώνα μπαράζ μεταξύ του Σωματείου Θωρίου και Αρδανίου, που μπήκαν οι παράγοντες του Αρδανίου μέσα και οι ποδοσφαιριστές και χτυπήσαν τον διαιτητή. Οι ποινές είναι πολύ αυστηρές ως προς τους παίκτες, ανάλογες τιμωρίες, αλλά είναι ένα μεμονωμένο γεγονός που, αν φαντασίζει κανένα ένα πρωτάθλημα με τόσες αγωνιστικές, η περίοδος ήταν πάρα πολύ καλή ως προς τα επεισόδια. Η δεύτερη και τρίτη κατηγορία θα αγωνίζεται Κυριακή με ημερομηνία έναρξης την 1η Οκτωβρίου. Από τη Β' μόνο οι πρωταθλητές. Θα βγαίνουν οι πρωταθλητές στην Α' κατηγορία. Η Β' παραμένει 2 του 12 και η Γ' θα είναι κειμενόμενη σε δύο όμιλοι. Ό,τι είναι. Για τη Γ' έχουμε αποφασίσει να χωρίσουμε τον ομό στα δύο. Όσες ομάδες είναι κάτω από το σουφλί, στην επαρχία σουφλίου, θα παίζουν στον κάτω όμιλο. Όσες ομάδες είναι πάνω από το δημότικο οριστιάδο, θα παίζουν στον πάνω όμιλο. Δηλαδή, αν θα παίζουν δύο ομάδες 10, 12 ή 11 και 12, δεν παίζει ρόλο αυτό στη γάμα κατηγορία. Αλλά οι άλλες κατηγορίες, οι ομάδες θα είναι σταθερές. Η προκήρυξη θα τηρηθεί κανονικά σε όλη τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Εύρου. Η επόμενη σεζόν κλειδώνει, όπως είχαμε πάρει απόφαση, θα είναι σταθερό μέχρι να τελειώσει η θητεία αυτή της διοίκησης. 14 ομάδες Α κατηγορία, 2 των 12 στη Β κατηγορία και η γάμα κατηγορία, ό,τι ομάδες έχουμε. Θα είναι 24, θα είναι 25. Η απόφαση είναι να χωριστεί ο νόμος στα δύο, για να μην δεν θα είναι ακριβώς 12 και 12, θα είναι 14-12 ή 11-12 μέχρι το σουφλί.
Αυτό είναι, ο ένας όμερος. Για να διευκολύνουμε να μην έχουμε αποστάσεις, μην κατεβάζουμε καμία ομάδα από πάνω ή από εδώ, από εδώ την πάμε πάνω.